Έχουμε μεταφερθεί για λίγο στο Πνευματικό Κέντρο Ιαννίνων για να μιλήσουμε για μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και πρωτότυπη έκθεση με τις Ολυμπιακές Δάδες. Και για το σκοπό αυτό θα πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Στράτο Κλίμου, ο οποίος είναι υπάλληλος της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και υπεύθυνος εδώ για την έκθεση, την πολύ όμορφη έκθεση που θα δούμε. Καλησπέρα, κύριε Κλίμου. Καλησπέρα σας. Χαιρόμαστε που είστε μαζί μας εδώ σήμερα. Ήρθαμε να σας βρούμε και να μας ξεναγήσετε στο μαγικό κόσμο της Ολυμπιάδας και των Δαδών των Ολυμπιακών Αγώνων. Ευχαριστώ πολύ, χαρά μου. Πριν πάμε να δούμε το κυρίως φιάτο της υπόθεσης, που είναι οι Δάδες αυτές και αυτές, θα ήθελα να μου πείτε 2-3 πράγματα, γιατί από ό,τι ξέρω έχετε φέρει κάποια κομμάτια από την πολύ μεγάλη συλλογή σας. Ναι, αυτή η συλλογή είναι προσπάθεια 26-27 χρόνων τώρα. Ξεκίνησε από μία καρφίτσα και σιγά σιγά γιγαντώθηκε, όπως όλα τα πάθη. Ξεκινάνε από κάτι πολύ μικρό και εξελίσσονται σε μεγάλο πάθος. Κάποια στιγμή πέφτει στο χέρι σου κάτι μεγαλύτερο, όπως ένα μετάλλιο συμμετοχής, ένα μετάλλιο νικητού, μια δάδα, και κάθε τι προστίθεται ανεβάζει την επιθυμία να βρεις κάτι επιπλέον. Αυτό που πρόκειται να δούμε είναι μια πλήρη συλλογή από Ολυμπιακές Δάδες των Θερινών Αγώνων από το 1936, που ήταν η πρώτη λαμπαδιδρομία, μέχρι σήμερα στο Ρίο το 2016. Γιατί να πούμε ότι η λαπαδιδρομία και όλο αυτό με την Ολυμπική Φλόγα ξεκίνησε το 1936 στο Βερολίνο, έτσι. Ο Καρλ Ντιέμ, που ήταν Γενικός Γραμματέας Οργανωτικής Επιτροπής των Ολυμπιακών του Βερολίνου, έριξε σαν ιδέα το να αναφτεί μια φλόγα στην Ολυμπία και αυτή η φλόγα να μεταφερθεί με λαμπαδιδρομία κατά τα πρότυπα που απεικονίζονται σε αρχαία Αγγεία, να μεταφερθεί με αυτόν τον τρόπο μέχρι το Βερολίνο. Έτσι και έγινε, και έτσι δημιουργήθηκε η πρώτη σε αναγνωρισιμότητα Ολυμπιακή διαδικασία. Η φλόγα και η δάδα είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα στοιχεία των Ολυμπιακών Αγώνων. Και είναι πολύ μεγάλη τιμή για τη χώρα μας, βέβαια, γιατί ξεκινάνε όλα από την αρχαία Ολυμπία, έτσι με το άνοιγμα της Δάδας και με τον πρώτο Ολυμπιονίκη, λαπαδιδρόμο, συγγνώμη. Φέτος ήταν ο Λευτέρης ο Πετρούνιας για το 2016. Ήδη είδαμε τη Δάδα, βλέπουμε εδώ και του 48 του Λονδίνου, και τώρα έχουμε Ελσίνκι, έτσι. Ελσίνκι 52 είναι το μοναδικό αντίγραφο που είναι στη συλλογή, και αυτό γιατί παρήχθησαν μόνο 22 δάδες. Η λαμπαδιδρομία γινόταν ένα λάξ, δηλαδή έτρεχε ο λαμπαδιδρόμος. Όταν έφτανε η ώρα να ανάψει άλλη δάδα, μεταλαμπαδευόταν στην καινούργια δάδα. Ο λαμπαδιδρόμος ο παλιός έγινε τη δάδα προς το έδαφος, έπεφτε ένα κύπελο που έχει μέσα, βάζαν ένα καινούργιο κύπελο με κάψη μήλη και συνεχίζονταν η λαμπαδιδρομία. Με αυτόν τον τόπο χρησιμοποιήθηκαν μόνο 22 δάδες. Η αυθεντική είναι φτιαγμένη από 750 γραμμάρια ασίμι και θεωρείται εθνικός θησαυρός για την Νορβηγία, και προστατεύεται με ένα νόμο ανάλογο με τα δικά μας περί αρχαιοτήτων. Παγορεύεται να απολυθεί στο εξωτερικό και να βγει με οποιοδήποτε τρόπο από τα σύνορα της χώρας. Είναι εξάλλου και μοναδικοί αγώνες που διοργανώθηκαν στη Φιλανδία θερινή, έτσι, γιατί οι χειμερινοί έχουν αρκετούς. Ναι, σωστά. Βλέπουμε τώρα και της Μελβούρνης και της Ρώμης είναι ιδιαίτερη, που θα δούμε στη συνέχεια. Της Ρώμης είναι έμπνευση από αρχαία Αγγεία ρωμαϊκά και το σχέδιο είναι ενός καθηγητή αρχαιολογίας Ιταλού. Και σε λιγάκι θα περάσουμε και στη προσωπική αγαπημένη, όλοι ξέρουν την αγάπη μου για την Ιαπωνία, για το 1964 το Τόκιο, που θα έχουμε το 2020. Ελπίζω να μας έχετε και την δάδα αυτή όταν βγει με το καλό. Και εγώ το ελπίζω, γιατί αυτή τη στιγμή η δάδα του 16 είναι δάνειο, δεν είναι δικιά μου. Δεν μπόρεσα να την αποκτήσω ακόμα. Τέλος πάντων, σχετικά με το Τόκιο, μια ιδιαιτερότητα είναι ότι υπάρχουν δάδες με το συγκεκριμένο σχέδιο που είδατε, αλλά υπάρχουν και δάδες με ξύλινη βάση, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν στην λαμπαδιδρομία μέσα στην Ιαπωνία. Συνεχίζουμε τώρα με το Μεξικό και από ό,τι βλέπω έχουμε τρεις διαφορετικούς τύπους. Τέσσερις. Υπάρχουν 7 διαφορετικοί τύποι. Ο λόγος που έγινε αυτό είναι ότι η λαμπαδιδρομία άρχισε με τη δάδα που είναι ο τύπος 1, αλλά αυτή είχε ένα μεγάλο μειονέκτημα.
υπερθερμενόταν και άρχισε να λιώνει το μέταλλο με αποτέλεσμα να τρέχει στα χέρια των λαμπαδιδρόμων. Και υπάρχει ένα μεγάλο, πώς να το πω, ένα μεγάλο γεγονός για την Ολυμπιακή Λαμπαδιδρομία είναι το ότι ο τελευταίος λαμπαδιδρόμος, ο Πιεράκος ο Χρήστος, ο οποίος πρόκειται να παραδώσει τη φλόγα στο Αμέρικο Βεσπούτσι, ένα πλοίο που θα μετέφερε την φλόγα από την Ελλάδα στο Μεξικό, ενώ πλησίαζε στο πλοίο, ένιωσε το χέρι του να καίγεται, είχε λιώσει η δάδα και έτρεχε λιωμένο μέταλλο πάνω στο χέρι του. Τότε, επειδή νόμιζε ότι δεν υπήρχε αναπληρωματική φλόγα, όπως γίνεται σε όλες τις λαμπαδιδρομίες, πίστεψε ότι αν του πέσει η δάδα και σβήσει η φλόγα, θα καταστραφεί η εκδήλωση. Προτίμησε το λοιπόν να καεί, παρά να ρίξει τη δάδα, και με αποτέλεσμα να χάσει τους αγώνες και παρολίγον και το χέρι του. Εντυπωσιακή ιστορία, την οποία ομολογώ ούτε εγώ την ήξερα, γι' αυτό είμαστε εδώ σήμερα. Και μετά, φαντάζομαι, δημιουργήθηκαν οι υπόλοιποι τύποι. Δημιουργήθηκαν οι υπόλοιποι τύποι για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα, με τελευταίο τύπο αυτόν που είναι ντυμένο το χέρι, το χέρι της δάδας είναι ντυμένο με δέρμα, και είναι ο τύπος με τον οποίο ανάφτηκε ο βωμός στο Ολυμπιακό Στάδιο στο Μεξικό. Θα το δούμε σε λιγάκι στα πλάνα. Εδώ έχουμε πάει τώρα στο Μόναχο 1972. Μια αρκετά ογκώδης δάδα. Ναι. Είναι φτιαγμένη από την ίδια εταιρεία που έφτιαξε και τη δάδα του 36, την Group. Σχετικά με αυτή την λαμπαδιδρομία, να πούμε ότι μία από τις δύο δάδες του 36 που φαίνονται στην αρχή είναι αντίγραφο, η οποία δημιουργήθηκε το 72 για να δοθεί σαν δώρο σε επίσημους καλεσμένους. Το 76 στο Μόντρεαλ βλέπετε δύο τύπους δάδας. Η επίσημη δάδα είναι η κόκκινη, η χρυσή μαζί με άλλες δύο, ασημένια και χάλκινη, δημιουργήθηκε να δοθεί δώρο σε σπόνσορες. Δεν είναι δάδα δηλαδή που συμμετείχε σε λαμπαδιδρομία. Δεν ήταν επίσημη, δημιουργήθηκε των υστέρων. Και συνεχίζουμε όσο πλησιάζουμε φυσικά πιο κοντά στα δικά μας, ενδεχομένως κάποιοι να αρχίσετε να θυμάστε και περισσότερα. Μόσχα 1980, όχι. Πρώτα πάμε σε Σεούλ 1988. Θα πηδήξουμε δύο Ολυμπιάδες. Σε Σεούλ 1988, μια δάδα με απόλυτο φολκλωρικό χρώμα και προσέγγιση. Βλέπετε πάνω τους δράκους που συμβολίζουν την κουλτούρα αυτής της χώρας. Από κάτω είναι το Los Angeles 1984. Και αυτή ιδιαίτερο σχέδιο, έτσι. Σε αυτή τη λαμπαδιδρομία άρχισε η εμπορευματοποίηση ουσιαστικά των Ολυμπιακών Αγώνων. Η λαμπαδιδρομία πουλήθηκε με το κομμάτι σε αυτόν που μπορούσε να δώσει περισσότερα χρήματα, με αποτέλεσμα η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή να αρνηθεί να γίνει λαμπαδιδρομία στο ελληνικό έδαφος. Απλά ανάφτηκε η φλόγα στην αρχαία Ολυμπία και έφυγε κατευθείαν με το αεροπλάνο για το Λος Άντζελες. Και βλέπουμε και τη Μόσχα 1980, πάμε λίγο ανάποδα με τα γράμματα πάνω, έτσι, Μόσχα, Ολυμπιδιάδα. Κυριλλικό αλφάβητο. Ιδιαιτερότητα με αυτή την δάδα είναι ότι είναι φτιαγμένη από το ίδιο εργοστάσιο που έφτιαχνε τα ΜΙΝΚ. Για αυτούς που θυμούνται, τα ΜΙΝΚ είναι τα πολεμικά αεροπλάνα των Σοβιετικών. Και είναι φτιαγμένο και από το ίδιο υλικό που φτιάχνονταν τα αεροπλάνα. Πάμε όμως τώρα να περάσουμε και σε πιο σύγχρονες Ολυμπιάδες και πιο σύγχρονες δάδες. Θα ξεκινήσουμε με τη Βαρκελόνη το 92, όπου ξεκίνησαν νομίζω έτσι οι μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Όλοι τις θυμόμαστε, Βούλα Πατουλίδου κτλ. Η αφύπνιση της Ολυμπιακής ομάδας της Ελλάδας. Με ένα αρκετά extreme σχεδιασμό που άλλους τους αρέσει και σε άλλους προκαλεί απέχθεια, μέχρι και απέχθεια έχω ακούσει για αυτό το σχεδιασμό. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ σαν δάδα. Δίπλα είναι το 1996 της Ατλάντα, με αυτές τις ρίγες οι οποίες αντιπροσωπεύουν ουσιαστικά η κάθε μία από τις πόλεις που μέχρι τότε είχαν διοργανώσει Ολυμπιακούς Αγώνες. Δίπλα είναι το Σίδνεϊ 2000, χαρακτηριστική δάδα.
Τρίχρωμη από ό,τι βλέπετε. Αθήνα 2004. Ναι, η Ολυμπιάδα της καρδιάς μας. Ένα σχέδιο πρωτοποριακό και πολύ συμβολικό, μια και συμβολίζει το φύλλο της ελιάς και η ελιά είναι κάτι το ξεχωριστό για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Είναι το λάδι με το οποίο οι αθλητές αλείβονταν πριν τον αγώνα. Είναι το κλαδί της ελιάς με τον οποίο επιβραβεύονταν. Είναι το σύμβολο της ειρήνης. Ο συμβολισμός είναι τεράστιος στη συγκεκριμένη δάδα. Πάκρος εντυπωσιακή και θα συνεχίσουμε με το Πεκίνο 2008. Ιδιαίτερη δάδα σίγουρα με πολλά χρώματα έτσι εντυπωσιακά. Δεν ξέρω τώρα αυτό πώς λέει, κεραμιδί, πορτοκαλί. Δεν θα μπορούσε να είναι πιο κινέζικη αυτή η δάδα, χωρίς το κινέζικος να σημαίνει κάτι το άσχημο. Έτσι. Είναι πλήρως αντιπροσωπευτική της συγκεκριμένης χώρας. Σωστό, όλη η τεχνοτροπία εδώ και τα σχεδιάκια αυτά τα περίεργα με τους στροβίλους. Mm-hmm. Ναι. Και δίπλα είναι η δάδα του Λονδίνου το 2012. Ένα περίεργο σχέδιο. Λίγο πιο βιομηχανική πάντως, έτσι. Έχει 8.000 τρύπες. Κάθε τρύπα αντιπροσωπεύει έναν από τους λαμπαδιδρόμους που πήραν μέρος στη λαμπαδιδρομία. Εντάξει. Είναι ιδιαίτερη και αυτή και θα περάσουμε στην πιο σύγχρονη, την τελευταία, την πιο πρόσφατη μάλλον καλύτερα, Rio de Janeiro 2016, τώρα πρόσφατα τελείωσαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες και αυτή εξαιρετικά ιδιαίτερη και ασυνήθιστο και το σχέδιο, τα κυματάκια αυτά. Μια δάδα που δεν είναι ακόμα στην κατοχή μου είναι χορηγία ενός φίλου, χορηγία με επιστροφή ενός φίλου. Ο συγκεκριμένος έτρεξε στη λαμπαδιδρομία και τον παρακάλεσα για να μην κολοβεί η συλλογή να μου την παραχωρήσει μέχρι να τελειώσει η έκθεση. Έχουμε δίπλα, είδαμε και τη μασκότ των φετινών, τον Βινίσιους, και έχουμε και κάποια μετάλλια όμως εδώ βλέπω στην συλλογή. Θέλετε να μας πείτε 2-3 πράγματα και για αυτά? Αυτά είναι μετάλλια νικητών. Είναι το παλιότερο, είναι το 1900 στο Παρίσι. Ακολουθεί το 1904 στο Σεντ Λούις και μετά πάμε το 1906 στην Αθήνα, στη Μεσολυμπιάδα. Μια Ολυμπιάδα που κυριολεκτικά έσωσε τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αν δεν είχε παρεμβληθεί αυτή η διοργάνωση, πιθανότατα δεν θα υπήρχαν Ολυμπιακοί Αγώνες. Επειδή το 1900 και το 1904 οι αγώνες ήταν στα πλαίσια εμπορικών πανηγυρίων και κράτησαν 6, 7, 8 μήνες, με αποτέλεσμα αυτοί που συμμετείχαν στα αγωνίσματα να μην ξέρουν καν ότι συμμετείχαν στους Ολυμπιακούς Αγώνες και να τους δοθούν τα μετάλλια ταχυδρομικά σε όσους δοθήκανε. Αυτή η Ολυμπιάδα ήταν αυτή που έσωσε την κατάσταση κυριολεκτικά. Έσπασε τον κύκλο το τετραετή, να πω εγώ. Έγινε το 1906 ανάμεσα σε δύο Ολυμπιάδες. Δεν θεωρείται επίσημη από την Ολυμπιακή Επιτροπή, δεν μετρώνε δηλαδή τα μετάλλια. Αλλά όπως είπατε και εσείς, από ό,τι γνωρίζω και εγώ, ήταν άκρως ισορική για τη συνέχεια της διοργάνωσης. Βλέπουμε και άλλα μετάλλια και από την Αθήνα, τους Ολυμπιακούς και τους Παραολυμπιακούς. Σωστά. Είναι δεξιά το μετάλλιο, το χρυσό μετάλλιο της Αθήνας, αριστερά το παραολυμπιακό χάλκινο. Αμέσως μετά υπάρχει μια πρόταση για το παραολυμπιακό μετάλλιο, η οποία δεν ευωδόθηκε. Μετά είναι οι πρώτοι ολυμπιακοί αγώνες νέων και αμέσως μετά ένα παραολυμπιακό μετάλλιο δεύτερη θέση στο Σίδνεϊ. Εντυπωσιακή σίγουρα η συλλογή, και είπαμε είναι ένα μικρό δείγμα των όσων έχετε και από χειμερινούς είδαμε και θερινούς, και Παραολυμπιάδα είχε το πρόγραμμα. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που μας μιλήσατε για όλα αυτά και θέλω να ρωτήσω πόσο εύκολο τελικά είναι για κάποιον να τα μαζέψει όλα αυτά. Δηλαδή θεωρείτε ότι και ο ρόλος σας ως στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού έπαιξε κάποιο ρόλο σε αυτό? Θα πω κάτι και δεν είναι ψέμα. Κανένα από τα αντικείμενα που είδατε δεν ήρθε στα χέρια μου λόγω επαγγελματικής ενασχόλησης.
Όλα είναι αποτέλεσμα έρευνας, προσπάθειας, παλιατζίδικα, ίντερνετ, ανταλλαγές με φίλους. Είναι 26 χρόνια προσπάθεια. Mm-hmm. Είναι... και έξοδα βέβαια έτσι. Τα έξοδα εννοείται. Είναι μια εντυπωσιακή δουλειά. Εύχομαι να αποκτήσετε και τις υπόλοιπες δάδες. 2020-2024 έχει δρόμο ακόμα. Και ελπίζω να σας ξανά έχουμε εδώ κάποια στιγμή με ακόμα περισσότερες δάδες και γιατί όχι περισσότερες γνώσεις για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Να μάθουμε όλοι μας. Ευχαριστώ πολύ και θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ τον Δήμο Ιωαννιτών, καθώς και τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, η οποία είναι αργός και συμπαραστάτης μου σε αυτή την προσπάθεια. Ας ελπίσουμε λοιπόν οι Ολυμπιακοί Αγώνες να συνεχίζουν να υπάρχουν, γιατί προσφέρουν όχι μόνο αθλητικό θέαμα αλλά και πνεύμα πολιτισμού. Όπως είδατε, κάθε δάδα ήταν ξεχωριστή, αναδεικνύει και τη χώρα που προήλθε και που διοργάνωνε τότε τους Ολυμπιακούς και στο μέλλον νομίζω θα μας απασχολήσουν και σαν εκπομπή.